Ένα που ενθυμούμε, αν επιτρέπετε να το πω, επιτρέπετε κύριε Λικουρίδη. Εμείς με πολύ χαρά θέλουμε να ακούσουμε σήμερα. Αυτός είναι ο σκοπός της επικοινωνίας μας. Λοιπόν, μια κυρία ονόματι Ελευθερία, δεν θυμάμαι το επώνυμο της, δυστυχώς σας είπα αυτό, δεν κράτησα σημειώσεις. Ο άντρας της ήταν κάπως βαριά στο νοσοκομείο, άρρωστος, του Καναδά. Σε αυτό το νοσοκομείο έχω πάει κι εγώ και έχω εξομολογήσει εκεί έναν γεροντάκο, ο οποίος ήταν πατέρας ενός ιερέως από τη Φιλοθέω. Και πήγα λοιπόν και εκεί τον εξομολόγησα, το ξέρω επομένως αυτό το νοσοκομείο, αν είπα ξενοδοχείο προηγουμένως, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό το νοσοκομείο το ξέρω καλά. Σε αυτό λοιπόν το νοσοκομείο ήταν ο κύριος αυτός, ο κύριος Ανδρέας, αν δεν απατώμαι, Ανδρέας. Λοιπόν, και παρακάλεσαν τον γέροντα να πάνε την επόμενη μέρα να τον εξομολογήσουν. Ρώτησαν τους γιατρούς, είπαν μετά τις 11 για να περάσουν το πρωί, που κάνουν την πρωινή επίσκεψη οι γιατροί, και μετά ήταν ελεύθεροι. Ναι. Δυστυχώς εκεί, πολύ φτωχά και δημόσια, ήταν ένα 4, ένα 5, ένα 6 κρεβάτια και τα χώριζαν μεταξύ τους με κουρτίνες. Λοιπόν, με παραβάν και κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τι γινόταν η εξομολόγηση, έτσι όμως την έκαμε βέβαια κι εγώ. Άλλωστε οι άλλοι δεν ήξεραν αγγλικά και εμείς μίλησαμε ελληνικά. Εγώ δεν στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα μιλάμε για τον κύριο Ανδρέα. Λοιπόν, συμφώνησα με τον γέροντα, καλά είπε ο γέροντας, παιδάκι μου. Λοιπόν, πηγαίνετε εσείς στις 11 και θα έρθω κι εγώ. Θα με φέρει ο Τάβη. Λοιπόν, πήγαινε το πρωί στις 11 η ώρα στο νοσοκομείο, δεν ξέρω ποιο ώρα, φουντά, 8-10. Λοιπόν, πήγαν μέσα, δεν είχε δύο ακόμα, δεν ήταν γεμάτο το δωμάτιο, δηλαδή δεν είχε και τις 6 κλίνες, είχε μόνο τις 3. Λοιπόν, πήγαν, τον είδαν εκεί, τον χαιρέτησαν, χαρούμενος ήταν αυτός, γελαστός, καλός. Σαν ανανεωμένος, Ανδρέα, πώς είσαι έτσι, λέει. Πω, θα χαρήγει ο γέροντας τώρα που θα τύπω σε βλέπεις. Α, γι' αυτό λέει είμαι χαρούμενος, γιατί είναι το γέροντος. Βρε, πώς ήρθε, του λέει. Α, λέει, καλοκαίρι είναι πολύ, έκανε πολύ ζέστη. Άνοιξαμε λίγο το παράθυρο να πάρουμε αέρα, μας το άνοιξε λίγο η νοσοκόμα. Και βλέπω όπως είμαι ξυπνητός το γέροντα να μπαίνει από εκεί μέσα. Πώς το λένε, κατεβαίνει κάτω στο πάτωμα. Πώς που τώρα το έκανα, στο πάτωμα, πώς πάει από το παράθυρο στο πάτωμα. Δεν ξέρω, λέει, κατέβηκε. Ήρθε κοντά, έβαλε το πετραχύλι και τα είπαμε την ώρα που οι άλλοι δυο κοιμόντουσαν. Και εξομολογήθηκα και είμαι τώρα μια χαρά. Και ύστερα λέει, τι έγινε, ύστερα λέει, έφυγε. Πώς έφυγε, από εκεί λέει. Από το παράθυρο. Μα το παράθυρο, αν ήταν στον 8ο όροφο, πόσο ύψος έχει από το έδαφος. Εκεί δεν έχουν μπαλκόνια. Μπορείτε να μου πείτε. Αυτό το άκουσα από το στόμα της κυρίας Ελευθερίας.